η Αλίκη Βουγιουκλάκη και ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ όπως δεν τους έχετε ξαναδεί στο αρχοντικό τους της Θησιχώρου. Ο δημοσιογράφος και συλλέκτης Άρης Λουπάσης μας ταξίδεψε πίσω στο παρελθόν, σε δεξίωση του θρηλυκού ζεύγους τον Ιανουάριο του 1967, αφού πόσταρε στο Instagram μία σπάνια φωτογραφία. Όπως εξήγησε στη λεζάντα του ο δημοσιογράφος, το θρηλυκό ζευγάρι παρέθεσε δεξίωση στη Θησιχώρου για να υποδεχθεί Ρώσους καλλιτέχνες που παραβρέθηκαν στη χώρα μας για την εβδομάδα Σοβιετικού Κινηματογράφου. Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν ο σκηνοθέτης Γιώργος Τζαβέλας, ο σκηνοθέτης Γιώργος Καλενάκης, αλλά και ο αδερφός της δημοφιλούς ηθοποιού Τάκης Βουγιουκλάκης. Τον Ιανουάριο του 1967 η Αλίκη, κέντρο, με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, κάτω αριστερά, ανοίγουν το ζεστό και φιλόξενο αρχοντικό τους στη Θησιχώρου για να υποδεχθούν Ρώσους καλλιτέχνες σε δεξίωση που παραθέτουν προς τιμήν τους καθώς παρευρίσκονται στην Ελλάδα για την εβδομάδα Σοβιετικού Κινητόγραφου που ξεκινά στις 22 Ιανουαρίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Μαζί με τους καλλιτέχνες ανάμεσα στους καλεσμένους και ο Ρώσος πρεσβευτής με μέλη της Σοβιετικής Πρεσβείας, ο σκηνοθέτης Γιώργος Τζαβέλας, πάνω δεξιά, ο σκηνοθέτης Γιώργος Καλενάκης, κάτω κέντρο και ο αδερφός της Τάκης Βουγιουκλάκης, κάτω δεξιά. Με τον Γιώργο Καλενάκη συνεργάζονται ένα χρόνο πριν με επιτυχία στις διπλοπενιές και εκείνη τη χρονιά στο αγαπημένο «Αχ, αυτή η γυναίκα μου». Ο γνωστός σκηνοθέτης θα γνωρίσει εξίσου μεγάλη επιτυχία με τον «Δάμα Σπαθή» 1966 και το «Επιχείρηση Απόλλων» 1968, με την Έλενα Ναθαναήλ και το 1969 με το «Νησί της Αφροδίτης» στη μοναδική κινητογραφική εμφάνιση της Κατίνας Παξινού. Το βράδυ της δεξίωσης όπου θα συζητηθούν πολλά και ενδιαφέροντα καλλιτεχνικά θέματα των δύο χωρών, η Αλίκη με μια υπέροχη μαύρη τουαλέτα προσπαθεί να τους ευχαριστήσει με κάθε τρόπο καθώς υπήρξε και μια παροιμιώδης οικοδέσποινα. Με την αγαπημένη της μαγείρισα Θεόνη ετοιμάζει ελληνικούς παραδοσιακούς μεζέδες που ενθουσιάζουν τους καλεσμένους, μια γυναίκα που θα ζήσει κοντά της για πολλά χρόνια και τις υπέροχες σπεσιαλιτέ της θα τις γευτούν πολύ αγαπημένοι φίλοι και συνάδελφοι της. Την περίοδο αυτή το ζευγάρι πιο ευτυχισμένο και αγαπημένο από ποτέ, θα γιορτάσει τη δεύτερη επέτειο του γάμου του πραγματοποιώντας μεγάλη επιτυχία και θεατρικά και κινητό, φυσικά και μια τεράστια αγάπη από το κοινό που τους κατατάσσει στην πρώτη γραμμή της αγάπης και της προτίμησης, έγραψε στη λεζάντα του.